Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι δωρεέ και οι μεταμοσχεύσει οργάνων στην Ελλάδα. Με το σχετικό δείκτη να φτάνει στο 9,6 δότε εκατομμύριο πληθυσμού. Το πολύ βασικό είναι ότι υπάρχει μια, ότι φαίνεται μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση από τον ε, κόσμο ε, πλέον, από τι οικογένειε των ε, ασθενών. Και κάποιε φορέ είναι αυτοί οι οποίοι μα, πριν ακόμα ε, τους ενημερώσουμε ότι ο ασθενή είναι δυνητικό δότη, είναι αυτοί που ε, μα ε, ζητάνε ε, αν υπάρχει η δυνατότητα ή μάλλον να δεν τη δυνατότητα ο συγγενής τους να γίνει ε, δότης. Εκατό οικογένειες που περίμεναν καρτερικά έξω από 32 μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας πήραν τη μεγάλη απόφαση να δωρήσουν τα όργανα των δικών τους ανθρώπων όταν οι γιατροί τους ανακοίνωσαν τον εγκεφαλικό του θάνατο δίνοντας ζωή σε 226 συνανθρώπους μας. Εκατό σπουδαίες οικογένειες είπαν τον ναι στη δωρεά των οργάνων των οικείων τους, επιτρέποντάς τους με τον θάνατό τους να χαρίσουν απλόχερα ζωή Ξεπερνώντα κάθε προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα. Οι 100 αυτοί δότε οργάνων προήλθαν από 32 μονάδε συντατική θεραπεία τη χώρα μα, όπου χωρί την άοκνη υποστήριξη του προσωπικού του, οι δωρεέ αυτέ δεν θα είχαν επιτευχθεί και του ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Σε κάθε περίπτωση, τα αισιόδοξα αυτά νέα προποθέτουν την συνεχή 24ωρη εντατική και απρόσκοπτη πλέον λειτουργία όλου του συστήματο των ταμοσχεύσεων τη χώρα μα, συνθήκε που αυξάνουν σημαντικά τι απαιτήσει υποδομέ και ανθρώπινο δυναμικό. Η συνεισφορά τη Κρήτη αυτή τη σπουδαία στιγμή τεράστια. Στα νοσοκομεία του νησιού έγιναν από την αρχή του χρόνου και ω σήμερα 14 δωρεέ, εκ των οποίων οι 13 στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έγιναν 10 δωρεέ οργάνων: 3 στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και 1 στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Οφείλω να συγχαρώ τόσο τι μονάδε εντατική θεραπεία τη πόλη όσο και την υπεύθυνη των μεταμοσχεύσεων για τις προσπάθειες που έχουν κάνει για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Όπως δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, το 2024 πραγματοποιήθηκαν 142 μεταμοσχεύσεις νεφρού, 47 ύπατος, 21 μεταμοσχεύσεις καρδιάς, 12 πνευμόνων ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο διπλές μεταμοσχεύσεις νεφρού παγκρέατος Μία διπλή νεφρού ύπατο, ενώ για πρώτη φορά στη χώρα είχαμε και διπλή μεταμόσχευση καρδιά πνευμόνων. Τα περισσότερα μοσχεύματα ελήφθησαν από αποβιώσαντε δότε, ενώ ξεχωριστή αναφορά οφείλει να γίνει για εκείνου του ζώντες δότες, που επέλεξαν να στερηθούν λίγο από του ίδιου για να το χαρίσουν στου αγαπημένου του. Υπήρξε άρνηση των συγγενών κάποιε φορέ για δωρεά οργάνων, διότι. Δεν υπήρχε ε, συζήτηση του εκλειπώντος με τον συγγενή για αυτό το θέμα. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είναι κακό να συζητάμε μεταξύ μας το θέμα του θανάτου. Ε, ότι αν συμβεί κάτι σε εμά, θα ήθελα να είμαι δωρητής οργάνων. Αξίζει να σημειωθεί πως σπουδαία συνεισφορά για αυτό το ρεκόρ έχει ο θεσμός του τοπικού συντονιστή, του ανθρώπου δηλαδή που αθόρυβα φροντίζει να οργανώσει κάθε λεπτομέρεια της δωρεάς με απόλυτο σεβασμό στον πόνο των οικογενειών που θρυνούν μια απώλεια αλλά και τη λαχτάρα των χιλιάδων που περιμένουν στη μακρά λίστα για μεταμόσχευση. Ουσιαστικά εμείς είμαστε η γέφυρα ανάμεσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και τον ελληνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων.